μεγάλη ποικιλία ερωτημάτων. Ωστόσο, τα ερωτήματα αυτά, ναι, γιατί δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι, ξέρετε, οι απαντήσεις να δίνονται από τους ειδικούς. Κρατάμε τα μηνύματά σας και τις απορίες σας εδώ και σήμερα και αύριο με ειδικούς προκειμένου να απαντήσουν. Εμείς μένουμε σε αυτό. Μένουμε σπίτι, λοιπόν, αυτοπεριοριζόμαστε, μόνο τα απαραίτητα, οι απαραίτητες μετακινήσεις. Και ενώ... Καλή σου ημέρα, Αλέξανδρε. Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε να μας προτείνεις ταινίες για να πάμε σε κινηματογράφο, τώρα θα το διαφοροποιήσουμε. Αυτή την Πέμπτη, έτσι κι αλλιώς, όλες οι πρεμιέρες που ξεκίνησαν, οι εξής δύο μάλλον πρεμιέρες, γιατί δεν πολλοί διανομείς φοβήθηκαν να βγάλουν τις ταινίες τους, ακυρώθηκαν. Και ακυρώθηκαν μάλιστα σε χρόνο ντετέ, ήδη ξεκίνησε δηλαδή οι πρώτες προβολές και την Πέμπτη υπήρξε η ανακοίνωση με την πλήρη ακύρωση. Χαρακτηριστικά θέλω να πω ότι 8 ή 9 ταινίες από μεγάλα στούντιο δεν θα προβληθούν στις ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί. Επικοινωνήσαμε με ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο, το στούντιο της Disney, και μας έδωσαν μια πρώτη εικόνα για το... για τους λόγους για τους οποίους είναι δεκτική σε αυτή την αλλαγή. Μάλιστα. Η αλλαγή έγινε χτες, όπως ανακοίνωσε και ίδια η σκηνοθέτης Νίκη Κάρο. Δεν υπήρχε στόχος να αλλάξει η ημερομηνία της ταινίας, αλλά με δεδομένες τις ταχείες εξελίξεις που από τη μια μέρα στην άλλη με τον κορονοϊό συμβαίνουν παγκόσμια, πάρθηκε αυτή η σωστή απόφαση να αναβληθεί η πρεμιέρα της. Το πότε ακόμα δεν έχει ορίσει η Disney, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι γίνεται ένα monitoring με τα studios του Hollywood και γίνονται conference calls καθημερινά με όλες τις χώρες, με όλους τους διανομείς, με όλα τα γραφεία, προκειμένου να μπορέσουμε να περιορίσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά της ψυχαγωγίας, χωρίς πανικούς και με ένα σεβασμό στην υγεία, κυρίως στη δημόσια, προστατεύοντας όμως ταυτόχρονα και την βιομηχανία του θεάματος. Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις, γιατί η σοβαρή τοποθέτηση σήμερα είναι ότι κανένας δεν ξέρει ακριβώς πότε αυτό το πράγμα θα είναι σε έλεγχο τέτοιο που να επιτρέπει την επιστροφή στην κανονικότητα. Στόχος είναι να μην ξεφύγουμε μακριά από τις ημερομηνίες προβολής, να μην αφήσουμε τον κόσμο, αν υπάρχει η δυνατότητα, να πηγαίνει στα σινεμά χωρίς καλές και μεγάλες ταινίες, και άρα είμαστε όλοι έτοιμοι με το που θα είναι ασφαλές και θα το επιτρέπουν οι αρμόδιοι φορείς να λειτουργήσουμε ξανά κανονικά, φέρνοντας τις ταινίες στον κόσμο, προσφέροντας τη διασκέδαση που είναι και δουλειά μας να κάνουμε. Το Μουλάν, λοιπόν, όπως είπαμε, αποσύρθηκε από την ημερομηνία εξόδου που είχε καθοριστεί. Όλοι αυτοί οι συνεχόμενες μετατοπίσεις, οι ημερομηνίες, μετακινήσεις των ημερομηνιών για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, ξεκίνησε με την πρώτη ανακοίνωση της ταινίας του Bond, στην οποία έχει δοθεί ημερομηνία εξόδου. Στις υπόλοιπες ταινίες δεν έχει δοθεί. Να πούμε ότι το στούντιο της Disney ήδη έχει αποσύρει τρεις ταινίες που ήταν να κυκλοφορήσουν μέχρι και το τέλος του Απριλίου. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι το καλοκαίρι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Όμως το ίδιο έγινε και από το στούντιο της Paramount, που η Paramount απέσυρε δύο ταινίες. Ήταν να γίνει αυτή την Κυριακή ή τη Δευτέρα η πρεμιέρα στο Λονδίνο της ταινίας A Quiet Place νούμερο 2. Δυστυχώς δεν έγινε. Βλέπουμε βέβαια τώρα, από ό,τι βλέπω, μία κάρτα με τις ταινίες που έχουν ήδη αποσυρθεί, ήδη έχουν αλλάξει ημερομηνίες οι πρεμιέρες τους. Το Quiet Place, λοιπόν, που μόλις αναφέραμε, είναι πρώτο-πρώτο σε αυτή τη λίστα. Θα πούμε ότι το στούντιο, λοιπόν, της Paramount αναγκάστηκε να αποσύρει δύο ταινίες. Η πρώτη, λοιπόν, είναι το A Quiet Place, ένα ήσυχο μέρος στο δεύτερο μέρος. Ας δούμε τι έχει γράψει, λοιπόν, ο Τζον Κρασίνσκι στα δικά του social media, για να ανακοινώσει ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει για την ποιότητα της ταινίας και φυσικά για να υποστηρίξει τους θαυμαστές ταινίες. Εδώ, λοιπόν, είναι το tweet του που μπορούμε να διαβάσουμε.
αν φύγει και το Σούπερ, ότι ένα από τα πράγματα. Έχει προχωρήσει το βίντεο λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν πιο συνολικά το ότι ο στόχος του είναι η ταινία να επικοινωνήσει με το κοινό. Και γι' αυτό το λόγο προτιμάει να αλλάξει ημερομηνία η ταινία. Η ταινία έχουμε να πούμε ότι επίσης έχει αρκετά χαρακτηριστικά με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Μόνο που φυσικά είναι σε ένα πλαίσιο φανταστικού κινηματογράφου. Από τη στιγμή που οι χαρακτήρες βρίσκονται εγκλωβισμένοι αναγκαστικά στην απόλυτη σιωπή σε αυτό το οποίο θα μπορέσουν να ονομάσουν κατοικία, είτε είναι υπαρκτή είτε όχι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ίσως είναι ωραίο να δούμε και ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε λίγο πριν γίνει το μπαμ με την κρίση για τον κορονοϊό. Που ο ίδιος αναφέρει ότι αυτές τις μικρές συνδέσεις που μόλις τώρα σας είπα. Now that we know that the audience is accepting of this world and accepting of these rules and loving the way the rules play out in the world, we basically answer the question that the audience asked of themselves, which is what would you do? Θα τελειώσουμε πάρως με ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε. Ναι, πρέπει φυσικά να κρατήσουμε αυτές τις αποστάσεις ασφάλειας και να βρισκόμαστε σπίτι και να μπορέσουμε να κάνουμε την κανονική μας ζωή. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα με τα Skype, που πάρα πολλοί από τους καλεσμένους επέλεξαν ως λύση το Skype, είναι φυσικά μια λογική και υγιής κίνηση. Και επίσης ένας πολύ εφησυχαστικός τρόπος από τους άλλους να πεις ότι και από την απόσταση στο σπίτι μπορείς να έχεις μια ενημέρωση, χωρίς να υπάρχει αυτή η τρομοφοβία. Έχει ένα μεγάλο συμβολισμό αυτό τώρα, έτσι. Είναι μια αναγκαστική διαδικασία. Αλλά έχει ένα μεγάλο συμβολισμό, ότι η ζωή μπορεί να συνεχίσει με την ίδια ακρίβεια, με το ίδιο περιεχόμενο, με την ίδια ένταση και πυκνότητα και μέσα από τους τρόπους, τους τεχνολογικούς που έχει ο άνθρωπος επινοήσει. Το ίδιο το μυαλό μας τα επινοήσει αυτά. Δεν γίνανε από μόνα τους. Τις επόμενες μέρες πάρως θα δούμε και κάποια αποσπάσματα από τη δημιουργικότητα των ανθρώπων που έχουν χρησιμοποιήσει με χιούμορ την κατάσταση, φυσικά χωρίς να ξεφεύγουν από τα όρια, ακόμα και στον χώρο του κινηματογράφου. Παραποιώντας τίτλους από ταινίες αφίσες ή δίνοντας μηνύματα μέσα από τίτλους ταινιών που έχουν ήδη βρει διανομή, έχουν προβληθεί και είναι στη μνήμη μας ως χαρακτηριστικές ταινίες της 7ης τέχνης. Θα πούμε λοιπόν ότι σαν τελευταίο, φυσικά το να βρισκόμαστε στο σπίτι μας αυτές τις μέρες θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ταινίες, εκπομπές και να ενημερωνόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά μην ξεχνάμε το ότι ο κινηματογράφος υπάρχει εκεί έξω και με το που θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, καλό είναι να επιστρέψουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες για να απολαύσουμε μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες. Όσο είμαστε στο σπίτι, αν έχουμε κατοικίδια με τα κατοικίδια μας, αν έχουμε οικογένεια με την οικογένειά μας, παρότι υπάρχει ένας τρόπος να περάσουμε ωραία, φιλικά και οικογενειακά. Ωραία. Σινεμά πολύ στο ωραία. Σπίτι, έτσι. Σε ευχαριστούμε στο πάρα σπίτι. Πολύ. Έχεις τίποτα να μας προτείνεις? Ξέχασα το φάρμακο εδώ. Έχω πολλά να σας προτείνω και αύριο με το καλό θα έρθω και με επίσημες προτάσεις. Ωραία. Επίσημες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, εμείς είμαστε με το ινόπνευμα και τα αντισηπτικά. Κερνάμε σφινάκια. Λοιπόν. Πάμε στα έκτακτα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Ναι, με αφήνεις μόνη μου. Λοιπόν, στα έκτακτα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από νωρίς το